Ναι, να αρχίσω με την κυρία Βασιλάκου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και τονίστηκε ιδιαίτερα το θέμα της, του ότι ο διαβήτης αποτελεί μια σύγχρονη επιδημία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θέσω το θέμα του ρόλου της διατροφής τόσο στην πρόληψη όσο και στον έλεγχο του ζαχαρόδους διαβήτη. Είναι σαφές, βλέποντας τα στοιχεία, ότι υπάρχει μια παράλληλη πορεία ανάμεσα στην επιδημία της παχυσαρκίας και στην επιδημία του ζαχαρόδους διαβήτη. Και η διατροφή παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη αλλά και στη διαχείριση της ασθένειας. Εκτός από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Διαβήτη, το οποίο εννοείται ότι είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διατροφή, διότι δυστυχώς τα στοιχεία μας βάζουν σε μια πολύ άσχημη θέση, τόσο όσον αφορά τους δείκτες της παχυσαρκίας, κυρίως της παιδικής παχυσαρκίας, που είναι οι αυριανοί ενήλικες. Και ο κύριος Μιγδάλης έδειξε κάποια στοιχεία για το διαβήτη τύπου 2 στα παιδιά, το οποίο ήταν κάτι άγνωστο τα προηγούμενα χρόνια και σχετίζεται άμεσα με την παιδική παχυσαρκία, όπου δυστυχώς είμαστε σε πολύ ψηλά επίπεδα ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης αλλά και διεθνώς. Και αυτό έχει να κάνει και με την ανθυγιεινή διατροφή, διότι δυστυχώς τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε απομακρυνθεί από το πρότυπο της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής. Δεν καταναλώνουμε τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά και τις φυτικές ίνες τα οποία προβλέπουν οι συστάσεις. Και επίσης η σωματική δραστηριότητα τόσο των ενηλίκων αλλά πολύ περισσότερο των παιδιών είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή, μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Lancet δείχνει ότι ενώ οι άλλες χώρες έχουν μειώσει λίγο τα ποσοστά της σωματικής αδράνειας, στην Ελλάδα, στους εφήβους, τα ποσοστά αυτά στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί και από εκεί που ήμασταν στην θέση 54 μεταξύ 146 χωρών, αυτή τη στιγμή έχουμε υποχωρήσει στην 85-86. Που σημαίνει ότι αντί να κινούμαστε προς μια σωστή κατεύθυνση, κινούμαστε προς μια χειρότερη, τουλάχιστον δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Είναι γεγονός ότι τα προηγούμενα 3 χρόνια στην Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής έχουν ληφθεί διάφορες αποφάσεις, οι οποίες είναι προς θετική κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει αυτές οι αποφάσεις να εφαρμοστούν και να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον, μέσα από την εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Διατροφή. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κύριος Δαραβίλας, ένα μικρό σχόλιο θέλω να κάνω. Είναι πολύ γνωστό ότι η συμβολή της διατροφής είναι κορυφαία στην παραγωγή της νόσου, αλλά και στη διαχείριση της στη συνέχεια. Θα ήθελα να το συνδυάσω λίγο και με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στον οποίο αναφέρθηκε η Ελβίρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τα καινούργια μηνύματα που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και με τα ρυθμίσεις που γίνονται στην Ευρώπη, είναι ότι η διαχείριση των συμπεριφερικών κινδύνων, που μέσα σε αυτά είναι και το θέμα της κακής διατροφής, έχει ανατεθεί κυρίως με κορυφαίους τους γενικούς γιατρούς, οι οποίοι και αποζημιώνονται γι' αυτό σε ορισμένες χώρες. Και θα λέγω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από τα, μαζί με τα άλλα, ένα αποτελεσματικό μέτρο για να έχεις μια πολύ άμεση και δυνατή παρέμβαση. Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Κυριόπουλε. Πριν σχολιάσω τη θεματική μας, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο για να μην φύγω παρεξηγημένος. Ο κύριος Μελιδόνης παρανόησε αυτό που είπα. Εγώ δεν είπα ότι η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία δεν έχει κάνει προσπάθειες εστιασμού στο κομμάτι της εκπαίδευσης για το διαβήτη. Και ειδικά στο κομμάτι των ασθενών. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι εμείς που πάσχουμε από διαβήτη ότι υπάρχουν δύο έντυπα, πρώτη και δεύτερη έκδοση, που έχει κάνει η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία με θέμα την υποστήριξη του ασθενούς, κυρίως στο κομμάτι της διατροφής. Όπως ήδη συζητήθηκε αυτή τη στιγμή και σχολιάστηκε, είναι από τα σημαντικότερους παράγοντες. Όμως, θα πρέπει ως η κεντρική επιστημονική εταιρεία που άπτεται του ζαχαρό διαβήτη να δει ένα δεύτερο κομμάτι που αφορά την εκπαίδευση των ίδιων των ασθενών και όχι μόνο των επαγγελματιών υγείας. Όσον αφορά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το ζαχαρό διαβήτη, νομίζω ότι είναι κάτι πολυπόθητο πλέον στη χώρα μας, αναγκαίο, κρίνοντας και από τα
στατιστικά πλέον στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας λόγω της ύπαρξης των θεραπευτικών πρωτοκόλων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, γνωρίζουμε ειδικά ότι φέτος, 19 Νοεμβρίου 2019, τα δεδομένα της ΕΔΙΚΑ δίνουν 975.803 άτομα που πάσχουν από ζαχαρόδιαβήτη συνολικά όλων των κατηγοριών, ενώ πέρσι το νούμερο ήταν 967.296 άτομα. Συνεπώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση της τάξης των 8.500 ανθρώπων περιστατικών με ζαχαρόδιαβήτη, η οποία αγγίζει όλα αυτά τα νούμερα τα οποία συζητήθηκαν σήμερα εδώ και από τον κύριο Αθανασάκη και από τον κύριο Μιγδάλη. Ο ζαχαρόδης διαβήτης είναι μια πολυπαραγωγική πάθηση. Το κύριο κομμάτι της, όπως ήδη αναφέρθηκε από τον κύριο Μιγδάλη, εκτενώς είναι οι επιπλοκές, οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι μερίδιο ευθύνης για την επιβίωση του ανθρώπου που πάσχει από ζαχαρό διαβήτη. Πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να συνεργαστούμε χωρίς να εξετάσουμε ποιος θα έχει την πρωτοβουλία να θέσει πρώτος το ποιο θα είναι το εθνικό σχέδιο δράσης, αν θα είναι από την πλευρά της κυβέρνησης, του Υπουργείου, ή αν θα είναι από την πλευρά της ομάδας των ανθρώπων που ασχολούνται με ζαχαρό διαβήτη. Θα πρέπει πλέον αυτά τα ταμπού να εξαφανιστούν από τη χώρα, γιατί ταμπού έχουμε ακόμη και στην παρουσία του ζαχαρού διαβήτη σε μικρές ή μεγάλες ηλικίες στην χώρα μας. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει οπωσδήποτε με γοργά βήματα πλέον και εφόσον δίνονται οι συγκυρίες και οι ανάγκες, γιατί μιλάμε για τον ζαχαρό διαβήτη που είναι μια αναγνωρισμένη παγκοσμίως χρόνια πάθηση με τεράστιες εκτάσεις, να γίνει μια άμεση επέμβαση, την οποία με κάποια αφορμή θα πρέπει να ξεκινήσει. Σήμερα είμαστε εδώ με κύριο στόχο το σχολιασμό κατά βάση της εμπλοκής των ανθρώπων που ζουν με τον ζαχαρό διαβήτη. Έχουμε δει πολλές προσπάθειες της πλέον ΕΟΠΗ και παλιότερα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σε σχέση με την εμπλοκή των ανθρώπων που πάσχουν στα κέντρα διεκδίκησης δικαιωμάτων, επιθυμιών, συνταγογράφησης, αποζημίωσης. Δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε περισσότεροι, δεν είναι τα φάρμακα του διαβήτη ή τα νέα φάρμακα στις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας, όπως ήδη ανακοινώθηκε αυτές τις τελευταίες μέρες. Σοβαρό ζήτημα. Ελπίζω στο μεθαυριανό ραντεβού που θα πραγματοποιήσουμε με τον Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια να αλλάξει άποψη και να βάλει το ζαχαρό διαβήτη στις προτεραιότητες του, ώστε και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης να είναι μια απόφαση που θα υλοποιηθεί άμεσα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το επιχείρημα είναι σωστό η τελευταία αναφορά και νομίζω ότι το επιχείρημα να μπει στη διαπραγμάτευση η φαρμακευτική, το φαρμακευτικό πάνελ για το διαβήτη είναι το επιχείρημα του φορτίου νοσηρότητας του διαβήτη, δεδομένου ότι η απόφαση αυτή έχει ληφθεί με την κρυφή σκέψη ότι το κόστος της φαρμακευτικής θεραπείας του διαβήτη είναι χαμηλό. Και προσπαθώ να μπω στη σκέψη δηλαδή αυτών που έκαναν την ατζέντα και αυτό που τους τρομάζει τώρα είναι τα ογκολογικά φάρμακα και νομίζω ότι γι' αυτό το κάνουν. Αλλά με το επιχείρημα ότι ο διαβήτης πια πέρασε το 10% και καλπάζει προς τα πάνω, νομίζω ότι θα είναι μια... και υπάρχουν και τα καινούργια νεότερα φάρμακα τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά. Νομίζω ότι θα είναι ένα καλό επιχείρημα να αλλάξουμε την ατζέντα σε αυτό το τομέα. Και το δεύτερο που ήθελα να σχολιάσω είναι το θέμα της Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Την προηγούμενη φορά καλά τα πήγαμε, Πρόεδρε, νομίζω. Εξάλλου δεν είχαμε και καμία βοήθεια, αλλά έγινε πολύ καλή δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι βεβαίως αυτό πρέπει να φρεσκαριστεί τώρα. Χρειαζόμαστε κάτι καινούριο με βάση τα νέα δεδομένα. Αλλά κυρίως πρέπει να εστιάσουμε στην δέσμευση όχι μόνο των γιατρών ασθενών ή στην εμπλοκή των ασθενών, αλλά και στην δέσμευση των δημοσίων οργάνων πάνω στα θέματα αυτά τα οποία απουσιάζουν επιδεικτικά. Άγιε. Θα ήθελα να... Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν ακούγεται καλά. Λοιπόν, άρχισα να δουλεύω για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
λίγους μήνες πριν από τη St. Vincent Declaration, το 1989. Μέσα στα χρόνια που βρίσκομαι στο BOI και έχοντας κατά καιρούς και την ευθύνη και των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων και των πολιτικών, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα εξής. Όσον αφορά τα σχέδια, σήμερα είναι πολύ εύκολο να γράψει κανείς ένα σχέδιο. Όλοι μπορούμε να πάμε στο διαδίκτυο και να κατεβάσουμε το τελειότερο σχέδιο. Το μυστικό της υλοποίησης των σχεδίων είναι καταρχάς τον τρόπο με τον οποίο έγιναν. Δηλαδή, ποιοι συμμετέχουν στο να γίνει αυτό το σχέδιο. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά το σχέδιο αυτό το οποίο υπάρχει, όταν το διάβασα, έψαχνα να βρω ποιοι ήταν γύρω από το τραπέζι. Και είναι πολύ ιατροκεντρικό. Το σχέδιο για το διαβήτη θα πρέπει να έχει γύρω του όλα τα επαγγέλματα και τους ασθενείς. Δηλαδή, οι χώρες οι οποίες σήμερα επιτυγχάνουν να έχουν αποτελέσματα είναι οι χώρες που από την αρχή στη διαδικασία εμπλέκουν αυτούς που πρέπει να έχουν φωνή. Number one. Το δεύτερο. Κατά τύχη, αυτή την εποχή και μάλιστα τον τελευταίο μήνα, ανάμεσα στις χώρες που δουλεύω είναι και το Κουβέιτ. Είμαι σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας τους και τους βοηθάω να κάνουν την εθνική στρατηγική για τα μη μεταδιδόμενα και για τη δημόσια υγεία. Αναφέρω το Κουβέιτ γιατί. Το Κουβέιτ είναι, αν θέλετε, το χειρότερο σενάριο από αυτό που έχουμε εμείς. Το Κουβέιτ σήμερα έχει παχυσαρκία με BMI πάνω από 25, το 74% του πληθυσμού, και παχυσαρκία πάνω από 30, δηλαδή overweight παχυσαρκία, καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι πάνω από 30%. Έχουν διαβήτη τύπου 2 σε παιδιά. Δηλαδή, μιλάμε αυτή τη στιγμή για ποσοστά τα οποία είναι τραγικά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, και φυσικά λέμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Και φυσικά όλοι μιλάνε για διατροπή, για φυσική άσκηση, για κέντρα κλπ. Εγώ τους λέω, μπορούμε να κάνουμε το πιο τέλειο σχέδιο. Να βάλουμε και γύρω από το τραπέζι αυτούς που πρέπει. Αλλά τους λέω, αν ο εμμύρης του Κουβέιτ δεν το κάνει εθνική προτεραιότητα, δεν πρόκειται ποτέ να χάσετε το βάρος που πρέπει και να γίνετε μια υγιής κοινωνία. Διότι οι μεγάλες απαντήσεις στα θέματα που αφορούν το διαβήτη, όπως είναι η παχυσαρκία, έχουν σχέση με τη διατροφή, όχι την ενημέρωση. Προς Θεού, έχουν περάσει 30 χρόνια και όλοι μιλάμε για ενημερώσεις. Οι ενημερώσεις είναι απαραίτητες. Χρειάζονται πολιτικές δυναμικές αποφάσεις για τον τρόπο που αυτή τη στιγμή οι τροφές μας περιέχουν ζάχαρη, το tax, τα sugar taxes που έχουν βάλει πολλές χώρες, δηλαδή πολιτικές με θάρρος, οι οποίες θα χτυπήσουν το πρόβλημα στη ρίζα τους. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν μιλάω για γλυκά. Όταν θέλω να φάω ένα γλυκό, θα το φάω. Αλλά το ξέρω ότι τα περισσότερα από αυτά που αγοράζουμε στα σούπερ μάρκετς, όπως είναι το ζαμπόν, όπως είναι τα ντοματάκια για να κάνουμε σάλτσα ή οτιδήποτε, έχουν μέσα ζάχαρη. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει σχέση με τα προϊόντα που καταναλώνουμε, με τις πολιτικές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο καθορίζουν τον τρόπο και που γίνεται το labeling, αλλά και το περιεχόμενο. Μετά, αν ρωτήσετε σήμερα κάποιον ποιο είναι το πιο καυτό θέμα σε οτιδήποτε μιλάμε σήμερα. Καταρχάς, δεν είναι μόνο θέμα ενός εθνικού σχεδίου για το διαβήτη. Χρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο για τη δημόσια υγεία, χρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο για τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, όλα μαζί, διότι σαν κοινό παρανομαστή όλα αυτά τα νοσήματα έχουν όλους τους παράγοντες, τους risk factors γιατί μιλάμε. Γιατί θα μιλάω μόνο για ένα σχέδιο για το διαβήτη. Θέλω να έχω μία εθνική στρατηγική για τα μη μεταδιδόμενα και να έχω action plans
Δηλαδή σχέδια δράσης για διαβήτη, για παχυσαρκία, για διατροφή, για φυσική άσκηση κλπ. Αλλά μιλώντας για φυσική άσκηση. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα στη Στοχόλμη και μίλησα σε ένα συνέδριο. Είναι από αυτά που τα ευχαριστιέται κανείς. Ήμουνα ο μόνος γιατρός με 300 αρχιτέκτονες και πολεοδόμους. Και μιλούσαμε για το πώς θα μπορούσαν οι πόλεις σήμερα να αλλάξουν οι γειτονιές, όχι για γυμναστήρια. Μιλούσαμε για το πώς μπορεί κανείς σήμερα στην πόλη του, εκεί που ζει, εκεί που εργάζεται, εκεί που περιφέρεται, να είναι πιο physically active, να έχει περισσότερη φυσική άσκηση. Και είναι τεράστιες οι δυνατότητες που έχει σήμερα η σύγχρονη πολεοδομία για να αλλάξει αυτό το μοντέλο. Με αυτό και φυσικά θέλω να ολοκληρώσω ότι η κεντρική διάσταση σε όλες τις πολιτικές δημόσιας υγείας σήμερα είναι το universal coverage και η ισότητα. Όταν μιλάμε σήμερα για διαβήτη ή μιλάμε για παχυσαρκία ή μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη ασθένεια, να σκεφτούμε το πώς μοιράζεται το burden of disease ανάμεσα στους ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όταν μιλάμε και για πρόσβαση και για το οικονομικό σκέλος, αυτό είναι το πιο μεγάλο και το πιο σημαντικό. Αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο ευάλωτοι να έχουν την πρόσβαση την οποία χρειάζονται. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι παράλογο και πάντοτε το νιώθω αυτό όταν βλέπω ανθρώπους σαν όλους σας που έχουν νοιάζονται για αυτά που γίνονται στον τόπο μας και παίρνουν πρωτοβουλίες, είτε λέγονται δήμαρχοι, είτε λέγονται ακαδημαϊκοί, είτε λέγονται εταιρείες. Το σέβομαι πολύ αυτό. Όμως χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο και αυτό θα έρθει από την πολιτική της πολιτείας. Αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτό το πράγμα δεν είναι εμείς είμαστε 5 γιατροί που ενδιαφέρονται και θα κάνουμε ένα σχέδιο. Γιατί μπορεί να μην... Δεν δεσμεύεται έτσι ο πολιτικός. Ο πολιτικός για να δεσμευτεί χρειάζεται καταρχάς να ξέρει ότι οι συνέπειες μιας μοντέρνας πολιτικής για τη δημόσια υγεία ξεπερνάνε κατά πολύ τους στίχους του Υπουργείου Υγείας. Αυτό υπόθηκε και στην αρχή, στην πρώτη εισήγηση. Λοιπόν, οι μεγάλες ανατροπές, να χρησιμοποιήσω τη λέξη που χρησιμοποίησες προηγούμενα, Γιάννη, εκεί θα γίνουν. Σε όλο το φάσμα των μη μεταδιδόμενων. Και το τελικό που ήθελα να πω είναι ότι σίγουρα, δεν θυμάμαι ποιος το ανέφερε, μου φαίνεται η τελευταία παρουσίαση, η έννοια του self-management σήμερα και του πολίτη έχει τεράστια σημασία, ειδικά για νοσήματα όπως είναι ο διαβήτης. Που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς την τεχνολογία, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα social groups, self-supporting groups, τα οποία κάνουν τεράστια διαφορά στο σωστό management του διαβήτη. Δηλαδή, ο διαβήτης είναι ίσως από τις πρώτες κοινωνικές νόσους οι οποίες ωφελήθηκαν από αυτό το καινούριο τρόπο που μπορούμε να συνδεόμαστε με το κοινωνικό σύνολο. Ευχαριστώ. Ναι, έχουμε περάσει λίγο το χρόνο μας και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να το μαζέψω λίγο και να κλείσω. Θα κρατήσω μερικά πράγματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα, τα οποία εξετέθησαν από τους τρεις συζητητές. Το πρώτο είναι το θέμα της διατροφής σε συνδυασμό με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία οφείλει στο εξής να διαχειρίζεται ένα σημαντικό μέρος των συμπεριφερικών κινδύνων για την υγεία. Αυτή τη στιγμή κανένας στη χώρα δεν ασχολείται με αυτό. Κατά συνέπεια κρατάω αυτό το ένα. Το δεύτερο είναι η εμπλοκή των ασθενών και γενικότερα όλης της κοινότητας του διαβήτη στη λήψη αποφάσεων. Με τον πρόεδρο έχουμε κάνει στο παρελθόν διάφορα πράγματα. Και είναι πεποίθηση βαθιά δική μου ότι δεν μπορεί μια πολιτική να σχεδιάζεται πατερναλιστικά από πάνω και σε όλα τα στάδια πρέπει οι ασθενείς όχι μόνο να έχουν απλά λόγο, αλλά να συμμετέχουν και για να το πετύχουν αυτό αποτελεσματικά χρειάζονται επενδύσεις σε εκπαίδευση. Πρέπει οι ίδιοι να μάθουν δηλαδή
πράγματα τα οποία θα τους επιτρέψουν να είναι ισότιμοι συνομιλητές των ειδικών. Και το τρίτο, το οποίο μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση, Άγη, είναι ότι ναι, εάν με βάζετε αυτή τη στιγμή να διαλέξω ανάμεσα σε ένα εθνικό σχέδιο για το διαβήτη και ένα εθνικό σχέδιο για τα μη μεταδεδομένα, θα κρατούσα το δεύτερο, όχι όμως όλα τα μεταδεδομένα, έτσι. Ένα γκρουπ μεταδεδομένων, το οποίο το βλέπουμε αργότερα, μετά από 15, 20, 30 χρόνια, σαν συνοσηρότητα στο διαβήτη. Το διαβήτη και σε ορισμένα άλλα. Κατά συνέπεια, τα νοσήματα αυτά έχουν σαν κοινή βάση κοινούς παράγοντες κινδύνου και νομίζω ότι αυτή η συνέργεια δεν είναι άθροισμα, είναι γινόμενο. Και θα το υποστηρίξω με πολύ θέρμη αυτή την ιδέα. Να σας ευχαριστήσω όλους για την συμμετοχή σας και να σας πω ότι στις 3 η ώρα θα έχουμε την ομιλία του κυρίου Κοντοζαμάνη, που δεν έγινε το πρωί γιατί ήταν στη Βουλή, που αφορά τις προτεραιότητες του Υπουργείου στην παρούσα περίοδο, και καλό είναι να ακούσουμε τι σκέφτεται και το Υπουργείο.